Καλημερίζουμε τον διεθνολόγο, τον φίλο μας, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, να είστε καλά. Κάτι μας λέγατε εσείς εκεί για την Ουκρανία πριν από δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Εκεί. Σας λέγαμε δυστυχώς ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Πολύ σωστά το είπατε, είναι μπράντεφερ αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ή αυτό που λένε και οι Αμερικανοί το chicken game, άμα το έχουν ακούσει οι φίλες και οι φίλοι. Προσπαθούν αυτή τη στιγμή να εκφοβήσουν τους Ρώσους ώστε να μην προχωρήσουν σε μεγάλη επίθεση περαιτέρω, διότι γνωρίζουν οι Δυτικοί ότι οι Ουκρανοί είναι πολύ πιθανό πλέον να μην είναι σε θέση να αντιτάξουν τόσο αποτελεσματική άμυνα απέναντι σε επιθέσεις. Έχει πάθει τεράστιες ζημιές η Ουκρανία, έχει τεράστιες απώλειες. Οι Ρώσοι έχουν, εν πάση περιπτώσει, μάθει όλα αυτά τα δύο χρόνια από το πεδίο της μάχης και βέβαια μπαίνει μπαίνει ξεκάθαρα πλέον ο όγκος και η ισχύς της ρωσικής αρκούδας απέναντι στην Ουκρανία. Από την άλλη, οι Ρώσοι προσπαθούν και αυτοί, ενώ ετοιμάζονται κατά την εκτίμησή μου να προχωρήσουν σε μεγάλη επίθεση πλέον, όπου θα, εάν τα πράγματα πάνε σύμφωνα με έτσι όπως το πιστεύουν, θα έχουν μια εμφατική νίκη πλέον στην Ουκρανία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τη μία έχουν δυσκολία πολιτικής διαχείρισης του ζητήματος οι Δυτικοί, από την άλλη οι Ρώσοι δεν μπορούν να μείνουν μετά από τόσες θυσίες που έχουν κάνει πολιτικές, οικονομικές και η ηγεσία τους αλλά και ο λαός τους σε αυτά τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή. Άρα είναι αυτό που λέγαμε. Ναι, ο ένας δεν νικάει πολύ και ο άλλος δεν χάνει πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, ο άλλος έχει χάσει εδάφη και από ό,τι καταλαβαίνω και επειδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στατιστικά, ό,τι έχει κατακτηθεί σε εισαγωγικά δεν έχει ανασχεθεί. Ποτέ. Αυτό, κοιτάξτε, δεν είναι απλά μόνο μέχρι το Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα θα μείνουν εκεί οι Ρώσοι. Φυσικά και θα μείνουν. Ακούστε, πλέον όποιος θα πάει να πάρει έδαφος το οποίο έχει καταληφθεί από τη Ρωσία θα οδηγηθούμε σε πυρηνικό πόλεμο. Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για το θέμα. Είναι ξεκάθαρο για τους Ρώσους αυτό και πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπλοφάρουν για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, από εκεί και ύστερα, το ζήτημα είναι τι θα κάνουν οι Δυτικοί. Ακριβώς επειδή είπαμε ότι. Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Απλά να σας πω αυτό. Επίκειται λύση. Αυτό είχαμε πει, κύριε Κουίκ. Επίκειται αποτέλεσμα, μάλλον όχι λύση. Επίκειται αποτέλεσμα καθοριστικό. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η νευρικότητα και από τις δύο πλευρές. Το αποτέλεσμα είναι εγκαταλείπουμε του Ζελένσκι. Νομίζω ότι πάρα πολλές φωνές, όπως βλέπετε, και στην Αμερική ακούγονται αυτές οι φωνές και ακούγονται από πέρσι, το 23 το τέλος, όπου απέτυχε η Ουκρανική αντεπίθεση. Είναι ξεκάθαρο, διότι γνωρίζουν, κοιτάξτε, δείτε, αν αφήσουμε τους πολιτικούς και πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αντιλαμβάνονται την ισορροπία δυνάμεων και το τι γίνεται, καταλαβαίνουν ότι αν επιμείνεις παραπάνω, πλέον μπαίνεις στα πλαίσια αυτά τα οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να οδηγηθούμε πραγματικά σε καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Μου επιτρέπεις μια ερώτηση, παρακαλώ, πριν κάνεις εσύ? Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να το ξαναπώ για άλλη μία και να το ακούσει και ο Δημήτρης εδώ, ο ακροατής μας. Ο ηθικός αυτούργος λέγεται Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επέμεινε κατά έναν τρόπο πραγματικά απίστευτο μαζί με το ΝΑΤΟ να θέλουν να σύρουν την Ουκρανία μέσα στο ΝΑΤΟ με αποτέλεσμα να σχιστεί η συμφωνία του Μίνσκ και να γίνουν ό,τι γίνανε. Κακώς βεβαίως έγινε και η εισβολή που θυμίζει η Τουρκία. Κύριε Κουίκ, τα λέτε πάρα πολύ καλά. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι έπρεπε να προσέξουμε ως Δυτικοί το πόσες φορές θα κάνουμε επέκταση προς τα ανατολικά και το πώς ακριβώς θα γινόταν η διαχείριση του ζητήματος της Ουκρανίας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Χωρίς αυτό να ξεπλύνει βέβαια τους Ρώσους, έτσι. Όχι, αυτό είπα και εγώ. Ναι. Αυτό που κάνανε, προφανώς. Η Μόσχα λοιπόν λέει ότι αν και εφόσον οι Δυτικοί χτυπήσουν με τα όπλα των Δυτικών, οι Ουκρανοί χτυπήσουν ρωσικό έδαφος, η Ρωσία θα απαντήσει κατευθείαν στις χώρες αυτές. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τόσο καιρό με τα όπλα της Δύσης δεν πολεμάει η Ουκρανία? Τι αλλάζει τώρα? Θα σας πω, όταν λένε ρωσικό έδαφος. Μιλάμε για το Χάρκοβο τώρα. Όχι, ακούστε με. Εννοούν για ρωσικό έδαφος όπως το λένε οι Ρώσοι της παλιάς Ρωσίας. Δηλαδή, όχι τα νέα εδάφη. Δηλαδή, η Ρωσία είχε de facto αναγνωρίσει ότι ήταν πεδίο μάχης, να το πω έτσι, τον Ντόνετσκ. Καταλάβατε. Αν όμως, ας πούμε, για παράδειγμα,
δούμε ότι θα αρχίσουν να χτυπάνε με πυράβλους κρούς ή με βαλιστικούς πυράβλους ατάκεμες, ας πούμε, παιδεία και μέρη όπου συγκεντρώνονται δυνάμεις μέσα στα σύνορα της Ρωσίας, τα αναγνωρισμένα σύνορα της Ρωσίας, τα διεθνώς, όπου από εκεί θα ξεκινάνε τις επιθέσεις οι Ρώσοι, το καταλαβαίνετε, σημεία συγκέντρωσης στρατευμάτων, εκεί αυτό εννοούν οι Ρώσοι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βέβαια έχει και τη λογική του, έτσι, να πούμε το στραβό το δίκαιο, δηλαδή όταν βλέπεις από εκεί που συγκρίνονται θα σου επιτεθούν, πρέπει και να αντισταθεί, εκτός και αν πρέπει να το περιμένεις να σου επιτεθεί. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι οδηγηθήκαμε σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω των λαθών, έτσι, εδώ και 2 χρόνια. Θα κάνουμε μια διακοπή και θα σας καλέσουμε αμέσως μετά από τους τίτλους των ειδήσεων για να πάμε και στη Γάζα, αφού διαβάσω ένα μήνυμα του DJ Manos. Είναι τακτικός ακροατής μας, ο οποίος άκουσε μια συνέντευξη, όπως άκουσε, σχετικά με τα στρατιωτικά θέματα, και ο προσκεκλημένος δήλωσε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα είναι στόχος από τη Ρωσία σε περίπτωση πυρηνικής σύραξης, και συγκεκριμένα η Αλεξανδρούπολη, επειδή είναι ένας κόμβος, να το πω έτσι, μεταφοράς στρατευμάτων του ΝΑΤΟ. Δεν θα μπορέσω να του πω τίποτα παραπάνω, γιατί έχω θητεύσει το ΙΠΕΞ, ξέρω κάποια πράγματα, δεν μπορώ να τα αποδεσμεύσω. Οπότε, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτό που λέω. Ναι, βέβαια. Ναι. Ας πω την εκτίμησή μου για το συγκεκριμένο θέμα σύντομα. Οι Ρώσοι, κατά την εκτίμησή μου, πρώτον και κύριον, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κυβέρνηση ελληνική η οποία θα κάνει αυτό το οποίο κάνουν οι Βαλτικοί και οι Πολωνοί. Δηλαδή να πούνε, χτυπήστε μέσα σε, μπάσχοντας, στην αναγνωρισμένη Ρωσία. Δεν είναι προς το συμφέρον μας, διότι η Ρωσία... Δεν είμαστε στις 13 χώρες έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Αυτό. Και ελπίζω και μετά τις ευρωεκλογές να μην είμαστε. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι για αυτό το οποίο λέω. Λοιπόν, ναι, ελπίζω να είμαστε και μετά τις ευρωεκλογές για το συγκεκριμένο θέμα. Αναφορικά με τους Ρώσους, εκτιμώ, επειδή ξέρουν οι Ρώσοι ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει έτσι, φίλο, να το πω έτσι, ρωσική επάπειρον, δεν θα θέλουν πουδενή να δώσουν τέτοια βάντα στην περιοχή, στην Τουρκία, και να διαταραχθεί πλήρως η ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Με άλλα λόγια, οι Ρώσοι γνωρίζουν, επειδή δεν εμπιστεύονται τους Τούρκους, ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους να κάνουν μία κίνηση προς την Ελλάδα τέτοιου τύπου, ως αν η Ελλάδα να είναι Πολωνία ή να είναι Λιθουανία ή να είναι Φιλανδία. Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι μία εκτίμηση που κάνω, βασιζόμενος βέβαια στα γνωστά δεδομένα και σε γεωπολιτική, έτσι. Και να πω στον κύριο Δήμο, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα, ότι τα κόμματα ή οι συνδυασμοί που μετέχουν των ευρωεκλογών σκορπάνε σε όλες τις εκπομπές. Έτσι, δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ, είναι και άλλοι συνάδελφοι πριν, μετά, το μεσημέρι, το απόγευμα. Συνεπώς μην λέτε πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν, κύριε Δημήτρη. Και χτες, αν δεν κάνω λάθος, άκουσα εκπρόσωπο του συγκεκριμένου κόμματος που αναφέρεται να μιλάει από το ραδιόφωνο του Real FM. Αυτά, καλημέρα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε στον... Στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον διεθνολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Φίλη, διότι τώρα πάμε μέχρι τη Γάζα. Είναι αυτό που έλεγες πριν. Πριν πάμε μέχρι τη Γάζα, πες μου. Επειδή η Γαλλία λέει, να μιλήσουμε λίγο για τους παίχτες, να δούμε λίγο τους παίχτες. Έχουμε μια Γαλλία η οποία λέει ότι ετοιμάζουμε εκπαιδευτές. Θα στείλουμε στρατεύματα, τους οποίους ονομάζουν εκπαιδευτές, και μάλιστα θα το ανακοινώσει επίσημα, πιθανότατα. Για την Ουκρανία, λες. Ναι, θα το ανακοινώσει επίσημα. Τη ημέρα απόβασης της, επετείου της απόβασης στην Νορμανδία, ναι. 6 Ιουνίου. Την ίδια ώρα έχουμε μια Κίνα η οποία λέει: εγώ δεν μετέχω στη διάσκεψη για την Ουκρανία, για προφανείς λόγους, γιατί είναι φίλη της Ρωσίας. Πώς βλέπετε, ναι, λοιπόν. Ναι, αλλά ο Υπουργός Άμυνας της Κίνας βγήκε και είπε ότι εμείς θα στηρίξουμε την Ρωσία για να επιβάλλουμε μια ειρήνη και τάξη στον κόσμο. Ναι. Κάτσε, δηλαδή. Μια από εδώ, μια από εκεί. Έχουμε λοιπόν κάποιους τους παίχτες, λίγο να σχολιάσουμε, κύριε Φίλη. Όπα, γιατί τώρα μου αλλάζει την ατζέντα. Εγώ θα πάμε στη Γάζα για να προλάβουμε. Σύντομα λοιπόν, μια ταξιαρχία εκπαιδευτές θα στείλει ο κύριος Μακρόν, όπως είπατε. Ξαναπέστε το, ταξιαρχία. Μια ταξιαρχία εκπαιδευτές. Οπότε καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι αν είναι εκπαιδευτές, ήδη οι Ρώσοι έχουν διαρρεύσει και εικόνες από θύματα
νεκρούς στον πόλεμο που με τη σημαία της Γαλλίας, αλλά θα μου πείτε μπορεί να είναι μισθοφόροι, αλλά αυτοί έχουν και το σήμα της Λεγιώνας των Ξένων. Mm-hmm. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκονται ήδη στρατεύματα γαλλικά στο πεδίο. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το εξής. Mm-hmm. Ότι είναι άλλο κάθε χώρα ξεχωριστά να αποφασίσει ότι στέλνει στρατεύματα στο πεδίο και άλλο το ΝΑΤΟ θεσμικά. Το ΝΑΤΟ δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, γιατί αν φτάναμε στο ΝΑΤΟ ότι είχα στείλει θεσμικά ως συμμαχία στρατεύματα, καταλαβαίνετε ότι είναι no return μετά, είναι μη γυρισμό, δεν υπάρχει γυρισμός, ναι, από σωστό, αυτό. Εκεί μας δίνει ακόμα ένα σκαλοπάτι. Έτσι όπως γίνεται, βάζουν οι διάφορες χώρες και η Ρωσία σκαλοπάτια στη σκάλα της κλιμάκωσης. Δηλαδή αυτό ας πούμε που έχει γίνει, όντως κλιμακώνει, αλλά δεν φτάνει σε επίπεδο που δεν μπορεί ας πούμε κάποιος να το γυρίσει πίσω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Κίνα, είχαμε πει, τουλάχιστον εγώ όταν μιλούσαμε από την αρχή αυτής της κρίσης, ότι σταδιακά θα εμπλακεί στον πόλεμο. Θα πρέπει να περιμένουμε διαφόρου τύπου αντιπερισπασμούς, διαφόρων τύπων αντιπερισπασμούς από την Κίνα, με προεξάρχουσα την κατάσταση στην Ταϊβάν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα θέσει τους Αμερικανούς σε ένα τρίτο, με ένα δίλημα ή τρίλημα, ποιού να βοηθήσουν περισσότερο, το Ισραήλ, μάλλον τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία ή την Ταϊβάν και τους συμμάχους τους στον Ειρηνικό. Και μέσα στα πλαίσια της θεωρίας αυτό που της γεωστρατηγικής της νέας τα τελευταία 10 χρόνια σε κάθε περίπτωση των Αμερικανών που λέγεται Pivot to Asia, δηλαδή κίνηση προς την Ασία, είναι ξεκάθαρο ότι για τους Αμερικανούς το κέντρο βάρους όλης της ιστορίας σε στρατιωτικό επίπεδο είναι ο Ειρηνικός και η Κίνα. Βλέπετε λοιπόν, ναι, δυστυχώς οδηγούμαστε σε δύο τεράστια στρατόπεδα. Ένα είναι οι Αγγλοσάξονες με κάποιους συμμάχους στη Δύση και στον άλλον είναι οι Ευρασιατικές βασικά υπηρετικές δυνάμεις, η Κίνα με την Ρωσία, οι οποίες δυστυχώς οδηγούμαστε σε μια κατάσταση πολύ πιο επικίνδυνη από τον ψυχρό πόλεμο. Ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτό όμως θα έχει αντίκτυπο οικονομικό, θα έχει αντίκτυπο, δηλαδή θα ανακατευτούμε πάρα πολύ άσχημα. Τα πάντα. Είναι κύριε Κουίκ, είναι όλο το. Είμαστε στο χρονικό όριο όπου αλλάζει το διεθνές σύστημα. Είμαστε σε αυτή την εποχή. Άρα πολλά μπορούν να συμβούν, σύνορα αλλάζουν, πολύ σωστά είπατε πλέον, γι' αυτό πρέπει να είμαστε εμείς στην Ελλάδα πολύ πολύ προσεκτικοί, δεν υπάρχει το διεθνές δίκαιο χωρίς την ισχύ, είμαστε στη φάση του διεθνούς συστήματος όπου μετράει ισχύς και ύστερα σε βολεύει το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα όμως, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος και λόγω της διακαναλικής του Πρωθυπουργού. Γάζα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Μπάιντεν και να λέει το σχέδιο είναι του Ισραήλ και ξαφνικά να βγαίνει το Ισραήλ και λέει εγώ δεν έχω στείλει κανένα σχέδιο για τη συμφωνία με τη Χαμάς. Όπως είπατε, βραδυποριακός, ταλαιπωριακός. Αυτό τώρα όλη η ιστορία είναι ένα blame game όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είμαι σίγουρος ότι οι Αμερικανοί επί της ουσίας πήρανε κάποια σημεία της τοποθέτησης των Ισραηλινών και το παρουσιάζουν ολόκληρο το σχέδιο ως Ισραηλινών για να φέρουν τους Ισραηλινούς προτετελεσμένου όπως καταλαβαίνετε και να τους φέρουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση Νετανιάχου για να τελειώνει η υπόθεση στη Γάζα, διότι δεν μπορεί να βγάλει και το καλοκαίρι ο κύριος Μπάιντεν με όλη αυτή την ιστορία ενώ έχουμε εκλογές τον Νοέμβριο, είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει. Λοιπόν, όπως βλέπετε ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι ναι, αλλά αυτό δεν πρόκειται να λάβει χώρα χωρίς την πλήρη καταστροφή της Χαμάς. Η Χαμάς δεν καταστρέφεται όπως καταλαβαίνετε έτσι απλά. Οπότε πάλι νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε. Είναι μηδένι στο πηλίκο, να το πω έτσι. Δυστυχώς. Θα είναι πολύ δύσκολο δηλαδή. Πού ζούμε, σε ποια περιοχή είμαστε, γιατί μας επηρεάζουν και τα σκάγια εξ Ανατολών. Είμαστε. Κοιτάξτε, είμαστε σε αυτό που ονομάζω υδάτινο άξονα Μαύρη Θάλασσα, Στενά Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος. Είμαστε στο κέντρο, όπου έχουμε ένα τεράστιο παίγνιο ισχύος με την Τουρκία και στα βόρεια σύνορα αυτού του άξονα είναι η Ουκρανία και στα νότια είναι η Μέση Ανατολή. Κοινώς είμαστε γωνία μαγαζί, αγαπητοί φίλοι. Μπακλαβάς. Ακριβώς, αλλά πρέπει να το υπερασπιστούμε αυτό γιατί θα μας πάρουν κομμάτια αν δεν το υπερασπιστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή σας σήμερα. Να είστε καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.